Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στο Ιόνιαν και την εκπομπή προκλήσεις. Οι κλιματικές αλλαγές είναι ραγδαίες και συνεχείς. Ο κορεσμός του υπεδάφους οδηγεί σε άλλες πρακτικές και πολλές φορές στο να μας αναγκάσει να στραφούμε σε άλλες μορφές καλλιέργειας, όπως η βιολογική καλλιέργεια, για την οποία θα δούμε και στη σημερινή μας εκπομπή αν αποτελεί μια ουτοπία ή αναγκαιότητα. Αυτό και πολλά ακόμα θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και την προστασία τους θα μας απασχολήσει στην σημερινή μας εκπομπή και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο κατανοητό για όλους μας το θέμα με τους σημερινούς καλεσμένους μας, την κυρία Άντα Βλαχούτσικου, βιολόγο περιβαλλοντολόγο στην διαχείριση του περιβάλλοντος, τον κύριο Γιάννη Κλάδη, καλησπέρα, γεωπόνο, υπάγγελο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, και τον κύριο Δημήτρη Θεριανό, πρόεδρο του ΕΚΟ Ζάκυνθος. Να σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα και να ξεκινήσουμε με εσάς, κυρία Βλαχούτσικου, και μιας και κάναμε ήδη και τη σχετική εισαγωγή, να πούμε δύο λόγια σχετικά με την αγροτική πολιτική αλλά και τις χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο να μας βοηθήσουν σε γενικότερο πλαίσιο να αλλάξουμε νοοτροπία. Θα μιλήσω για τη διαμόρφωση της καινούριας αγροτικής πολιτικής που είναι μια διαδικασία που αυτή τη στιγμή γίνεται, η περίφημη CAP. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που διαμορφώνεται, χρειάζεται και η Ελλάδα, όπως και κάθε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαμορφώσει ένα όραμα προς τα πού πάμε. Γιατί αυτή τη στιγμή θέτονται οι παράμετροι για τις επόμενες επιδοτήσεις των επόμενων χρόνων. Λοιπόν, σε αυτούς τους παράμετρους επιτέλους θα βάλουμε τις οικολογικές παράμετρους δυνατές και σαν προϋπόθεση για τις καλλιέργειές μας. Θα αποφασίσουμε σαν Ευρώπη τελικά ότι την καταστροφή που έχουμε φέρει στο έδαφος μας και την τεράστια, ραγδαία εξάπλωση της διάβρωσης που υπάρχει στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις μας, να βάλουμε ένα stop και να αρχίσουμε να βάλουμε προδιαγραφές του πώς θα διατηρούμε το έδαφος μας. Αυτή είναι η πρόκληση που αυτή τη στιγμή έρχεται μπροστά μας, και εδώ θέλω να κάνω μια μικρή εξήγηση γιατί είναι τόσο μεγάλη, δίνοντας μερικά δεδομένα. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει προωθηθεί στην αγροτική πολιτική η εντατική καλλιέργεια. Αυτό έχει οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερες παραγωγές, μεγαλύτερες σοδιές, οι οποίες όμως μας κοστίζουν πάρα πολύ. Είναι σαν να λέμε ότι βάζω 3 θερμίδες και παίρνω 1 θερμίδα. Παραδείγματος χάρη θα δώσω στοιχεία από την Αυστρία, γιατί θα έχουμε εδώ έναν ομιλητή την Παρασκευή στις 20 του μηνός, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Δήμητρας, που είναι ένας οργανισμός πιστοποίησης. Αυτός λοιπόν μας λέει το εξής. Στην Αυστρία, προ 25-30 χρόνια, γύρω στο 1994, και τώρα το κέρδος του αγρότη μπορεί να έχει αυξηθεί 1%, αλλά στην πραγματικότητα έχει μειωθεί περίπου 15%, εάν συμπεριλάβουμε το πώς έχουν μεγαλώσει οι φόροι και τα έξοδα από τις καλλιέργειες. Οι αγελάδες προ 25 χρόνια παράγανε περίπου 4.000 λίτρα γάλα, τώρα παράγουν 7, 8, 10.000 λίτρα γάλα. Δηλαδή, παρόλο που το έσοδο του αγρότη έχει μειωθεί, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι εισοδιές. Πού πάμε λοιπόν? Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι θα πρέπει κάποιοι να δώσουν και απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα που έμεσα θέσατε εν ώψη και τη διαμόρφωση της καινούργιας ΚΑΠ. Και βέβαια, επειδή αναφέρετε και το παράδειγμα της Αυστρίας, δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι εμείς, κυρία Βλαχούτσικου, ως Ελλάδα και κατ' επέκταση ως νησιωτικές περιοχές, στο να εναρμονιστούμε με τα καινούργια δεδομένα. Εγώ σαν περιβαλλοντολόγος επιμένω ότι σαν Ελλάδα χρειάζεται επιτέλους να έχουμε την τόλμη και να προωθήσουμε την ζωή
του χωρικού, του αγρότη, που είναι η δική μας η παραδοσιακή. Και ο Έλληνας, ακριβώς επειδή η Ελλάδα έχει τόσο διαφορετική διαμορφοποίηση του εδάφους της, ήταν πάντα στραμμένος προς την πολυκαλλιέργεια, όχι τις μόνο καλλιέργειες. Δηλαδή, ένας Έλληνας χωρικός είχε και λίγα ζώα, είχε τις ελιές του, είχε το αμπέλι του, είχε τον κήπο του, τον κηπευτικό. Αυτού του είδους η διαχείριση του εδάφους είναι που εμπλουτίζει το έδαφος, ειδικά η κτηνοτροφία και τα ζώα στη γη απάνω, και που μακροχρόνια είναι μια υφόρα εκμετάλλευση της γης μας, που μειώνει τη διάβρωση. Η διάβρωση είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί με τη διάβρωση, με την εντατική καλλιέργεια, χάνει το χώμα τη δυνατότητα να απορροφάει νερό. Άρα μακροχρόνια τα νερά που μαζεύονται για να μπορούμε να καλλιεργούμε γίνονται λιγότερα, και επίσης με τη βροχή φεύγει πιο γρήγορα, γιατί δεν έχει μέσα τη μικροβιολογία που χρειάζεται για να κρατιέται δυνατό και να έχει αντίσταση στη βροχή. Μάλιστα. Κύριε Κλάδη, να περάσουμε και σε εσάς. Ακούσαμε λοιπόν τα όσα μας είπε η κυρία Βλαχούτσικου, μας ακούσαμε για νέα κοινή αγροτική πολιτική, για διάφορα προγράμματα τα οποία βοηθούν και συνδράμουν αυτούς οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν για πρώτη φορά ή συνεχίζουν να ασχολούνται ως αγρότες. Να δούμε λίγο λοιπόν πώς πήγε το πρόγραμμα το οποίο είχαμε το 2012-2017 και ποια είναι τα στοιχεία τα οποία μπορούμε έτσι να δώσουμε από αυτούς οι οποίοι είχαν ενταχθεί σε αυτό. Λοιπόν, το πρόγραμμα 12-17 που έτρεξε στη Ζάκυνθο και ολοκληρώθηκε προσφάτως, είχαν ενταχθεί 59 άτομα, 59 παραγωγοί, και μάλιστα με πολύ μεγάλη προσπάθεια, διότι είχαμε διάφορα προβλήματα. Η ενταγμένη έκταση ήταν 2.100 στρέμματα. Ένα καλό ποσοστό, αν λάβουμε υπόψη ότι από το προηγούμενο πρόγραμμα είχαμε μια αύξηση περίπου 100% και σε άτομα και σε αριθμό παραγωγών, αλλά και σε αριθμό στρεμμάτων. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζονται αυτά τα προγράμματα για να μπορεί ο παραγωγός να υποστηρίξει αυτή την κατεύθυνση της βιολογικής καλλιέργειας, ώστε να μπορέσει να παράξει προϊόντα που τα θέλει η κοινωνία. Βέβαια, θα πρέπει να αμυφθεί για αυτό ο παραγωγός και να μπορεί να έχει όσο το δυνατόν μειωμένο κόστος παραγωγής για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις. Σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα, κύριε Κλάδη, μπορούμε να πούμε ότι υπήρξαν και κάποια προβλήματα? Προβλήματα πάντα υπάρχουν στα προγράμματα. Έχουμε μπει σε μια άλλη κατεύθυνση, είναι όλα ψηφιοποιημένα πλέον, οπότε προκύπτουν προβλήματα κυρίως ψηφιοποίησης των αγροτικών εκτάσεων, και αυτά βγάζουν πρόβλημα στην πληρωμή. Ειδικά στο προηγούμενο πρόγραμμα που είχαμε ένα ρόλο, δόθηκε μεγάλος αγώνας για να μπορέσουμε να εντάξουμε παραγωγούς και να πληρώσουμε παραγωγούς. Σε συνεργασία, βέβαια, ο ΠΕΚΕΠΕ είναι ο φορέας που πληρώνει. Εμείς είχαμε τη διαχείριση του προγράμματος. Προσπαθήσαμε διότι να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που έρχονται από παλιά, και πιστεύουμε ότι είχαμε μια καλή αποτελεσματικότητα. Κύριε Θερίνα, να πάμε λίγο και στο κομμάτι έτσι του αγροτουρισμού και να δούμε κατά πόσον πλέον έχει ξεπεραστεί αυτό το μοντέλο ήλιος και θάλασσα για το οποίο επιλέγεται ένας τουριστικός προορισμός από τους επισκέπτες, και κατά πόσο πλέον έχει γίνει συνείδηση και επιλογή, θα λέγαμε, αυτό το μοντέλο του τουρισμού που έχει να κάνει με τη δράση, έχει να κάνει με την Ήπεθρο, είναι αυτό το οποίο λέμε ως αγροτουρισμός. Το ευχάριστο είναι ότι μετά από ένα ταξίδι μακρινό που μπορεί να κάνει όπως έκανε ο Οδυσσέας για να επιστρέψει στην Ιθάκη, έτσι ισχύει το ίδιο και για τους τουρίστες, για τους επισκέπτες μας, για τους επιχειρηματίες. Δηλαδή, φεύγουμε μακριά από τον εαυτό μας και ξαναεπιστρέφουμε πάλι πίσω, γιατί αναγνωρίζουμε πλέον ότι μόνο εκεί είναι η δύναμή μας και η βάση μας. Ο αγροτουρισμός αρχίζει και εμφανίζεται δυναμικά πλέον σε διάφορα μήκη πλάτη του πλανήτη. Το ίδιο θα πούμε λοιπόν και για τον τόπο μας. Έχει βέβαια εξελιχθεί σε μεγαλύτερο ποσοστό στο εξωτερικό από ό,τι στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις αγροτουρισμού είναι πάρα πολύ καλές.
και βελτιωνόμαστε συνεχώς, γιατί αυτό που θα θέλαμε να αγγίξουμε και να πιάσουμε στην ουσία σαν επιχειρηματισμού, δεν θα μπορούσα να πω αυτή τη στιγμή ότι είμαστε στο καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τις παροχές υπηρεσιών που μπορούμε να βρούμε και στο εξωτερικό, αλλά είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Οι επισκέπτες αναζητάνε περισσότερο επιχειρήσεις αγροτουρισμού, θέλουν να έχουν μία επαφή με τη φύση, με τον άνθρωπο, με τη φιλοξενία. Το μοντέλο, αυτό το πρότυπο ήλιος-θάλασσα, βέβαια υπάρχει και θα υπάρχει για πάντα, αλλά το θέμα είναι ότι συνδυάζεται πλέον και με αυτό της πραγματικής ζωής του ανθρώπου που κατοικεί εδώ πέρα και εργάζεται για να φιλοξενήσει και να δούμε και την αληθινή ουσία του θέματος. Γιατί όταν έρχεται ένας επισκέπτης από μια άλλη χώρα, έρχεται για να γνωρίσει τον άνθρωπο που επισκέπτεται, έρχεται για να γνωρίσει τα προϊόντα του, τη φύση του, τη φιλοσοφία του. Αυτό είναι στην ουσία τουρισμός, ή να το πούμε διαφορετικά, περίγηση, επίσκεψη ενός άλλου ανθρώπου από μια άλλη μεριά του πλανήτη. Τώρα, αυτό που έχει εξελιχθεί γενικότερα και πώς δουλεύεται, έχουμε μείνει λίγο στους τίτλους, αλλά την ουσία λίγο την έχουν παραμερίσει. Τώρα επανερχόμαστε στην ουσία. Πιστεύω λοιπόν ότι ο αγροτουρισμός συνδυάζει την παραγωγή, το προϊόν, τη φιλοξενία, την παράδοση και όλα αυτά. Η βιολογική καλλιέργεια που χρειάζεται απαραίτητα να τη βάλουμε στη ζωή μας, γιατί είναι αυτή που δίνει τη συνέχεια στη ζωή μας και στα παιδιά μας. Και επειδή θέλουμε να παραδώσουμε, να διαχειριστούμε εμείς με τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε τη γη μας, αλλά να την παραδώσουμε και στις επόμενες γενιές, γιατί είναι σημαντικό, εκτός από αυτό που εσύ διατηρείς και για να επιβιώσεις, και να μην το βλέπουμε μόνο σαν μονάδα χρηματιστριακή ή χρήματος, γιατί εκεί η αλήθεια είναι ότι πονάμε λίγο, να μπορούμε να παραδώσουμε και κάτι ποιοτικό και στις επόμενες γενιές. Και η μόνη λύση γι' αυτό είναι να δούμε τη φιλοσοφία της γνήσιας αληθινής βιολογικής ζωής και καλλιέργειας σε όλα τα επίπεδα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχουμε επισκέπτες που έρχονται για να μας επισκεπτούν και να μείνουν στα καταλήμματά μας, που εκτός από το βιολογικό που μπορεί να μας ζητάνε, το αυθεντικό, να ζήσουν και να γευτούν αυθεντικές γεύσεις, εκτός από τα προϊόντα, την εστίαση και όλα αυτά, είναι θέλουν ακόμα μας ζητάνε και αν έχουμε φυτά από σπόρους φυσικούς. Δηλαδή, αν θέλουμε να δούμε λίγο μπροστά στο μέλλον, αυτό που πρέπει να δουλέψουμε είναι αυτό που δουλεύεται σήμερα. Και ποιο είναι αυτό? Το αφύσικο φυσικό. Δηλαδή το φυσικό το κάναμε αφύσικο και πρέπει να επιστρέψουμε πάλι στο φυσικό αν θέλουμε να είμαστε διαχρονικοί. Και αυτό πρέπει να εστιάσουμε και βέβαια οι κυβερνήσεις, οι περιφέρειες, οι δήμοι, μέσα και εμείς βέβαια με τους συλλόγους και με όλα αυτά μπορούμε να στρεπηθούμε. Εγώ θέλω να συγχαρώ βέβαια την Άντα που έφερε αυτή την ενέργεια στη Ζάκυνθο. Είναι μια πολύ σημαντική νέα γιατί φέρνει τους φορείς πάλι κοντά, μας φέρνει καινούρια γνώση, παίρνουμε καινούρια πράγματα, μπορούμε να τα αλλάξουμε μεταξύ μας. Και που θα γίνει αυτή η συνάντηση του Αριστερών και γι' αυτό και το ΕΚΟ Ζάκυνθος την υποστηρίζει αυτή την οργάνωση που την έχει αρχίσει η κυρία Άντα Βλαχούτσικου και είναι σημαντική όλοι μαζί με τους καλλιεργητές και όλους τους φορείς τους άλλους που θα γίνει στο Αριστερών να προσπαθήσουμε να το στηρίξουμε και να μάθουμε και να ενεργοποιηθούμε. Με λίγα λόγια, κυρία Βλαχούτσικου, όσο ακούσαμε προηγουμένως από εσάς αλλά και από τους συνομιλητές σας, μπορούμε πλέον να μιλήσουμε για μια οικονομία βιωσιμότητας στην γεωργική εκμετάλλευση. Ακριβώς. Χρειάζεται να μιλήσουμε γι' αυτό. Γιατί η εντατική καλλιέργεια, και εδώ θέλω να πάρω την προσοχή και από τη Ζάκυνθο και να την πάω σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Η Δυτική Ελλάδα έχει αυτό το τεράστιο προτέρημα, ότι έχει πολλές περιοχές που είναι πολύ σημαντικές για τη φύση. Είναι το Μεσολόγγι, είναι η Στροφιλιά, είναι κάτω ο Πύργος. Όλες αυτές οι περιοχές όπου είναι πάρα πολύ σημαντικές για την Άγρια Πανίδα και την Άγρια Χλωρίδα, εάν πλαισιωθούν και με τη βιολογική καλλιέργεια, ουσιαστικά προωθούν την ελληνική ταυτότητα και παραδοσιακή ταυτότητα του χωρικού. Αυτό χρειάζεται να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, ότι όσο στηρίζουμε την εντατική καλλιέργεια, στηρίζουμε την ερημοποίηση των χωριών μας. Αυτή τη στιγμή στην Αυστρία, σε ένα χωριό που παλιότερα καλλιεργούσαν ας πούμε 15 αγρότες, την ίδια έκταση καλλιεργούν τώρα 2 ή 3 αγρότες. Έχουν ερημοποιηθεί τα χωριά ή οι κάτοικοι των χωριών έχουν γίνει υπάλληλοι για μεγάλες εταιρείες.
Λοιπόν, τι θέλουμε να γίνουμε? Θέλουμε να γίνουμε υπάλληλοι για τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες θα χτιστούν, ή θέλουμε να διατηρήσουμε το δικό μας παραδοσιακό τρόπο ζωής που τυχαίνει να διατηρεί και το έδαφος, να διατηρεί τη φύση, να μειώνει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ταυτόχρονα με έναν αγροτουρισμό να έχουμε και ένα έσοδο παραπάνω? Αυτή είναι η επιλογή που πρέπει σαν Έλληνες και ειδικά στη Δυτική Ελλάδα, αλλά όχι μόνο, να πάρουμε απόφαση να προωθήσουμε στην Ευρώπη. Και εδώ θέλω να πω για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δηλαδή, στην καινούρια ΚΑΠ, εγώ θέλω να χρηματοδοτείται ο Έλληνας χωρικός απλώς και μόνο για να φτιάχνει χούμους, για να φτιάχνει κομπόστα. Γιατί φτιάχνοντας κομπόστα, δηλαδή τα φύλλα, τα ξερά και ό,τι υπάρχει από το χωράφι μας, αντί να το καίμε, να το κομποστοποιούμε, συμβάλλουμε στο να μειωθεί η διάβρωση, συμβάλλουμε στο να μειωθεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Γιατί τι σημαίνει φαινόμενο του θερμοκηπίου? Σημαίνει ότι αυξάνεται το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Με το κόμποστ ξανακατεβάζουμε από την ατμόσφαιρα το διοξίδιο του άνθρακα και το δεσμεύουμε μέσα στη γη. Άρα κυριολεκτικά θα μπορούσε η καινούρια ΚΑΠ να χρηματοδοτεί τους Έλληνες χωρικούς να συνεχίσουν να είναι αυτό που ήταν παραδοσιακοί, έτσι ώστε να μειωθεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για να το πω έτσι. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, κυρία Βλαχότσικο, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και κάποια κίνητρα προς τους παραγωγούς? Είναι αρκετοί οι κίνητροι που το ακούμε εμείς καθημερινά. Και νέοι άνθρωποι, οι οποίοι σου λένε ότι εγώ προτιμώ να πάω να δουλέψω στον τομέα του τουρισμού, γιατί δεν έχει να μου προσφέρει κάτι ως εισόδημα η ενασχόλησή μου με το χωράφι. Αλλά και οι παλιότεροι είναι εκείνοι οι οποίοι λέει ότι πλέον δεν αναγνωρίζεται η παραγωγή τους και δεν έχουν τα ωφέλη εκείνα. Επομένως, καλύτερα να ξεριζώσουμε το αμπέλι και το γιοστάσι και να φτιάξουμε εγκαιριζόμενα δωμάτια. Ναι, αυτό θα μας οδηγήσει όλους να είμαστε υπάλληλοι κάποιων μεγάλων τουριστικών μονάδων. Από εκεί που ήμασταν ελεύθεροι επαγγελματίες, οι περισσότεροι Έλληνες, όλη η κίνηση αυτή τη στιγμή είναι από το να γίνουμε υπάλληλοι. Και ξαναεπαναλαμβάνω, και να ερημοποιηθεί παραπάνω η επαρχία μας, όταν θα μπορούσαμε να ακολουθούμε το παράδειγμα ενός Δημήτρη Θεριανού που έχει κάνει οικοτουρισμό και ταυτόχρονα καλλιεργεί και τα χωράφια του βιολογικά. Το παίρνω σαν παράδειγμα επειδή είναι τώρα μεταξύ μας. Και έτσι διατηρείται και η παράδοσή του, αλλά και η ανεξαρτησία του σαν άτομο, και είναι πολύ πιο κοντά στον ελληνικό τρόπο ζωής, θα έλεγα. Μιας λοιπόν, κύριε Θεριανέ, και καλλιεργείται λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο, σαφώς και θα υπάρχει διαφορά μεταξύ των βιολογικών και των συμβατικών προϊόντων. Βέβαια υπάρχει διαφορά. Δεν είναι κάτι εύκολο για έναν καλλιεργητή να περάσει από τη συμβατική χημική καλλιέργεια στην βιολογική καλλιέργεια. Υπάρχει σίγουρα, το κόστος είναι πιο μεγάλο για να μπορέσει να καλλιεργήσεις ένα χωράφι, μια καλλιέργεια με τα φάρμακα τα βιολογικά και τα λοιπάσματα τα βιολογικά, βέβαια, και στην παραγωγή και σαν προϊόν σίγουρα δεν υπάρχει ήδη απόδοση προϊόντος σε σχέση με τη συμβατική χημική καλλιέργεια. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι εύκολο να πας από το ένα στο άλλο. Για να πας, σίγουρα ή θα γίνει μια υποστήριξη κρατική που θα σε επιχορηγήσει, όπως κάνουν με τα διάφορα ονόματα που ο κύριος Κλάδης προηγούμενος, ή θα ξεκινήσεις από συναισθηματικά, δηλαδή είναι κάτι που το αγαπάς, που σου αρέσει να ζεις και να καλλιεργείς με αυτόν τον τρόπο. Για μένα η μεγαλύτερη δύναμη είναι να ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο κάτι, για μένα. Γιατί εγώ όταν ξεκίνησα τη βιοκαλλιέργεια, δεν ξεκίνησα επειδή μπήκα σε κάποιο πρόγραμμα να πάρω κατευθείαν χρήματα, γιατί δεν υπήρχαν εκείνη την περίοδο προγράμματα, είχαν τελειώσει τέλος πάντων. Όλα αυτά. Αν δεν έχεις την καρδιακή δύναμη να το συνεχίσεις κάτι σε σχετικά με τις τιμές αγοράς, στην πραγματικότητα μιλάμε αυτή, στην πράξη, είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να επιβιώσει εύκολα ένας βιοκαλλιεργητής, και γι' αυτό βλέπουμε φαινόμενα βιοκαλλιεργητών που είναι ενταγμένοι στη βιοκαλλιέργεια και να ζητούν τρόπος να ανταπεξέλθουν οικονομικά και να αποχωρούν από τη βιοκαλλιέργεια. Υπάρχει βέβαια, φεύγει ο παλιός, έρχεται ο καινούριος. Και στις ομάδες και όλα αυτά στο νησί που έχουμε αυτή τη στιγμή, και το Σύλλογο Βιοκαλλιεργητών, έχουμε και καινούριους μέλη και όλα αυτά. Αλλά τι γίνεται? Πρέπει να δούμε στην πράξη πώς θα διατηρηθεί ένας βιοκαλλιεργητής. Και για να γίνει αυτό, σημαίνει ισορροπία εσόδων-εξόδων. Από τη στιγμή λοιπόν τα έξοδα που είναι αυξημένα, πρέπει να δημιουργήσουμε και έσοδα. Για να δημιουργηθούν έσοδα, θέλουμε καλύτερες τιμές στα προϊόντα.
Ένα λοιπόν κομμάτι που πρέπει να εστιάσουμε είναι αυτό. Γιατί τα έξοδα, όσο και να θες να τα περιορίσεις, δεν μπορεί να τα περιορίσεις σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα, κοιτάμε προς τα έσοδα. Τα έσοδα αυξάνονται με βάση τιμής πώλησης του προϊόντος. Για να πουλήσουμε λοιπόν ένα προϊόν, πρέπει να πρώτον να αισθανθούμε ότι έχουμε κάτι πολύ δυνατό στα χέρια μας εμείς οι ίδιοι. Να μην μας το πει κανένας άλλος. Πρώτοι εμείς. Και αφού το έχουμε αυτό, να μπορέσουμε να μπούμε σε αγορές τέτοιες που ενδιαφέρονται για ποιοτικά καλά προϊόντα και να πληρώσουν για αυτά και να βάλουμε όλοι μας μέσα στη διαδικασία παραγωγή, εμπόριο και καταναλωτές, ότι ο παραγωγός για να διατηρηθεί στην Ήπεθρο και για να μην περάσουν, όπως είπε η κυρία Άντα προηγουμένως, όλα αυτά σε μεγάλες εταιρείες, είτε ξενοδοχείες είτε σε μεγάλες γεωργικές εταιρείες, όπως έχουν γίνει και στο εξωτερικό, θα πρέπει ο παραγωγός να έχει μία τιμή τέτοια που να του καλύπτει τα κόστη και να του δίνει και το ανάλογο ποσό επιβίωσης. Από εκεί και πέρα να ξεκινάει το εμπόριο. Βέβαια, είναι μια διαδικασία που δεν είναι μια εύκολη διαδικασία στα λόγια. Στην πράξη θέλει αρκετό χρόνο και δουλειά. Αλλά πιστεύω ότι και εγώ μέσα από τη δική μου εμπειρία και τριβή που έχω αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις μας, να αναγνωρίσουμε τι προϊόντα έχουμε. Μην ξεχνάμε ότι πριν χιλιάδες χρόνια πριν, ο πλούτος ενός τόπου βασιζόταν στην παραγωγή του. Στην αρχαία Ελλάδα, το λάδι, παράδειγμα, που είναι για μας πολύ βασική παραγωγή, εκτός από τη μαύρη σταφίδα που έχουμε στη Ζάκυνθο και το που καλλιεργούμε σε μεγαλύτερο ποσοστό, το λάδι ήταν ο χρυσός της Ελλάδας. Και σήμερα είναι χρυσός, απλώς τον έχουμε καλύψει, τον έχουμε σκεπάσει και τον έχουμε κάνει κάρβουνο στην ουσία. Ενώ είναι χρυσάφι. Αλλά για να πουλήσεις το χρυσάφι, πρέπει να ξέρεις ότι είναι χρυσάφι. Γιατί αν δεν ξέρεις ότι είναι χρυσάφι, το πουλάς για ό,τι σου δίνουν οι άλλοι. Άρα λοιπόν πάμε σε σύστημα και κρατικό που πρέπει να επενδύσει το κράτος, σε αναγνώριση, χρηματοδότηση πανεπιστημιακών ερευνών, εξέλιξη, αναγνώριση ποιότητας, πιστοποίησης και προώθηση προϊόντων και με βασική τιμή να παραγωγός να μπορέσει να κρατηθεί. Αυτά πρέπει να μας ενδιαφέρουν και στην πράξη εμείς, επειδή τα γνωρίζουμε, γιατί άλλο να είσαι απ' έξω θεωρητικά και άλλο να είσαι μέσα και να χορεύεις στο χορό, πρέπει να μπορέσουμε και εμείς να τα μεταφέρουμε αυτήν την εικόνα και στους κρατικές μηχανές και σαν παραγωγή και σαν συλλογικά όργανα να δουλέψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για λοιπόν να δούμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο συνάδελφος Διονύσης Μπινιώρης με καταστήματα τα οποία πουλάνε βιολογικά προϊόντα. Με αργά αλλά σταθερά βήματα, τα βιολογικά προϊόντα έχουν κερδίσει τη θέση τους στην αγορά. Είτε σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είτε σε τοπικά παντοπολία, η προτίμησή τους είναι ξεκάθαρη από τους καταναλωτές που επιλέγουν λαχανικά, γαλακτοκομικά και άλλα είδη που προέρχονται από βιοκαλλιέργεια. Ο κόσμος έχει στραφεί τώρα τελευταία στα βιολογικά και στα συμπληρώματα διατροφής και στα βότανα. Τα προτιμάνε, εντάξει. Κατά κάποιο τρόπο τα προτιμάνε. Όχι όλοι, αλλά όσοι μπορούν. Ακούτε βιολογικά, αλλά άμα τα δείτε δεν διαφέρουν πάρα πολύ. Δηλαδή είναι πολύ λίγο το κόστος που είναι πιο ακριβά. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, και πάλι κοντά σας μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Κύριε Κλάδη, είδαμε, μας είπατε προηγουμένως τα αποτελέσματα, θα λέγαμε, του προγράμματος το οποίο πρόσφατα έληξε. Ωστόσο, τρέχουν κάποια προγράμματα που αφορούν και τους νέους αγρότες αλλά και την βιολογική κτηνοτροφία. Και βέβαια, έτσι το ερώτημα το οποίο μπαίνει είναι ότι ολοκληρώνοντας αυτά τα προγράμματα, από εκεί πέρα οι διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και την ιατρικής θα έχουν πλέον ρόλο ενεργό σε όλη αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τρέχουν τα προγράμματα των νέων αγροτών των σχεδίων βελτίωσης και το πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας, όπου δεν εμπλεκόμαστε εμείς πλέον με το ρόλο που είχαμε στο προηγούμενο πρόγραμμα, όπως είπα. Πλέον η διαδικασία γίνεται μέσα από την αίτηση της νέας ενίσχυσης, όπου γίνεται και το αίτημα παράλληλα για τη βιολογική γεωργία που θα προκύψει η καινούργια προκήρυξη και της βιολογικής συνεντροφίας που τρέχει τώρα. Ο ρόλος, αν το κοιτάξουμε και λίγο ιστορικά, της τοπικής διεύθυνσης μειώνεται συνεχώς.
Τα πρώτα προγράμματα της βιολογικής γεωργίας έτρεχαν εξ ολοκλήρου στην υπηρεσία μας. Μετά μοιράστηκαν κάποιες αρμοδιότητες και το τελευταίο στάδιο που έρχεται τώρα είναι να μην έχουμε εμπλοκή. Πιστεύουμε ότι πάντα κάναμε το καλύτερο για τον παραγωγό και βοηθούσαμε. Βέβαια, είναι τέτοια η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία πρέπει να ενσωματώνεται με την εθνική νομοθεσία, όπου πρέπει να, και οι παραγωγοί να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε πλέον να παρεκκλίνουμε ή να τα αφήνουμε στην τύχη κάποια πράγματα. Θα πρέπει να προσέχουμε τι δηλώνουμε, πώς το δηλώνουμε, τι ζητάμε, για να μπορούμε να έχουμε και επιτυχία στο τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κυρία Βλαχότσικο, επειδή ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής την τοποθέτησή σας και αναφερθήκατε στη διάβρωση του εδάφους, με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να την προλάβουμε και βέβαια και εκεί που είναι προχωρημένη να την σταματήσουμε και να την αποκαταστήσουμε, και γενικότερα έτσι επειδή αναφερθήκατε και στην ημερίδα η οποία γίνεται, για να τα βάλω όλα μαζί τα θέματα, πώς μπορεί η βιολογική γεωργία μαζί και με την Δήμητρα, αυτό το διεθνή φορέα, στο να πιστοποιεί τα προϊόντα της γης. Λοιπόν, την Παρασκευή στις 20 του μηνός, το 8 το βράδυ στο Αριστέων, θα μαζευτούμε και θα έχει έρθει ο πρόεδρος της Οργάνωσης Ένωσης Πιστοποίησης, της μόνης παγκόσμιας Ένωσης Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, Δήμητρα, να μας εξηγήσει και για αυτό το θέμα θα πει πάρα πολλά πράγματα, γιατί μιλήσαμε πριν το πόσο σημαντικό είναι στην καινούρια ευρωπαϊκή πολιτική η Ελλάδα να στηρίξει το μοντέλο του μικρού παραδοσιακού χωρικού να επιδοτείται. Δηλαδή, αντί να επιδοτούμε τις σοδιές να μεγαλώνουν, να επιδοτούμε τη διαφοροποίηση της καλλιέργειας όπως παραδοσιακά την είχαμε στην Ελλάδα. Ακριβώς για να διατηρούμε το έδαφος μας. Η Δήμητρα, λοιπόν, είναι οι βιοκαλλιεργητές οι οποίοι φεύγουν από τη λογική της μεγάλης παραγωγής, της μεγάλης σοδιάς και πώς καταφέρνω να έχω μεγαλύτερη σοδιά, γιατί πάλι εκεί σημαίνει περισσότερα λιπάσματα, έστω και βιολογικά, μόνο καλλιέργεια, έστω και βιολογική. Και πάνε στην έννοια του πώς σαν χωρικός διαχειρίζομαι το έδαφος μου έτσι, ώστε να είναι πολύ πλούσιο και να μειώνω τη διάβρωση. Διάβρωση είναι μεγάλο θέμα. Αν πάμε στις Κυκλάδες, παραδείγματος χάρη, γιατί στα Ιόνια ακόμα και στη Δυτική Ελλάδα έχουμε περισσότερα δάση, έχουμε η ερημοποίηση στην Ανατολική Ελλάδα, στις Κυκλάδες και στην Κεντρική Ελλάδα, είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και από τη στιγμή που φύγει το παραγωγικό έδαφος από μία γη, για να το ξαναφέρεις πίσω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα πρακτικές οι οποίες διατηρούν και επικοδομούν το έδαφος είναι πολύ σημαντικές. Η Δήμητρα, λοιπόν, έχει τη βιοδυναμική περίφημη καλλιέργεια, ο Ρούντολφ Στάινερ το 1928, γι' αυτό και είναι και η παλιότερη ένωση βιοκαλλιεργητών που υπάρχει στον πλανήτη, έχουν συγκεκριμένα πρακτικές οι οποίες κάνουν ακριβώς και μόνο αυτό. Το πώς παράγουν χούμους βιοδυναμικά με διάφορα παρασκευάσματα που κάνουν για να εμπλουτίζουν τη γη τους. Ο κόσμος πιστεύει ότι τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί, αν όχι τόσο στην βιολογική καλλιέργεια, τουλάχιστον στην επιλογή για τη διατροφή των βιολογικών προϊόντων. Νομίζω πια όλοι, είτε αγοράζουμε βιολογικά προϊόντα είτε δεν τα αγοράζουμε, είμαστε πεπισμένοι από με τη γλώσσα σαν κριτή μας ότι το βιολογικό προϊόν είναι πιο νόστιμο από ότι το προϊόν μιας εντατικής καλλιέργειας. Θέλω να φέρω σαν παράδειγμα το ψωμί και την
παράδοση που υπάρχει περισσότερο στη Δυτική Ελλάδα από ό,τι στην Ανατολική Ελλάδα παραγωγής ζυμωτού ψωμιού, ότι στην Ζάκυνθο παραδείγματος χάρη, μέχρι που η αγροτική πολιτική χρηματοδότησε το σπόρο, μέχρι δηλαδή και προ 10 χρόνια υπήρχαν πάρα πολύ διαφορετικοί σπόροι που φτιάχνανε καταπληκτικά ψωμιά με τρομερές γεύσεις. Οπωσδήποτε νομίζω τα βιολογικά προϊόντα προωθούν τοπικούς σπόρους, άρα προωθούν και καλύτερη γεύση και το κυριότερο, περισσότερη θρεπτική αξία μέσα στο προϊόν. Δηλαδή το ποσοστό του μαγνησίου, το ποσοστό του ασβεστίου, το ποσοστό των βιταμινών είναι πολύ μεγαλύτερο στα προϊόντα που παράγονται βιολογικά από ότι αυτά που παράγονται εντατικά. Βέβαια, ορισμένα και κύριε Κλέδη. Να πούμε εδώ ότι να σημειώσουμε καταρχήν ότι η βιολογική γεωργία είναι φιλοσοφία. Δεν είναι, δηλαδή όποιος πιστεύει ότι θα κάνει βιολογική γεωργία και θα παράγει και θα έχει τεράστια εισοδήματα είναι γελασμένος. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι το εξής όμως, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την νομοθεσία που βγάζει κατά καιρούς προωθεί πράγματα τα βιολογικά προϊόντα, γιατί πρέπει να υπάρχουν τα βιολογικά προϊόντα για την καλύτερη διατροφή τη δική μας και των παιδιών μας. Υπάρχουν όμως και άλλες δράσεις που χρηματοδοτεί, όπως είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση. Όπου εκεί τι έχουμε, δεν έχουμε τη συμβατική καλλιέργεια με όλες τις εισδροές λιπασμάτων και την πλήρη φυτοπροστασία με τα χημικά. Έχουμε ένα συνδυασμό ενεργειών. Όπου μπορούμε θα επέμβουμε με τις συμβατικές μεθόδους, όπου μπορούμε θα επέμβουμε με τις βιολογικές μεθόδους. Παράδειγμα, σε μια συμβατική καλλιέργεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ζυζανιοκτώνα. Στην ολοκληρωμένη διαχείριση μπορούμε να μην χρησιμοποιήσουμε ζυζανιοκτώνα, να χρησιμοποιήσουμε τον καταστροφέα ή να κάνουμε ενσωμάτωση για χλωρά λίπανση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε τίποτα. Εάν χρειαστεί να επέμβουμε και μια φορά με ένα φυτοπροστατευτικό, θα επέμβουμε. Δηλαδή είναι μια μορφή καλλιέργεια η ολοκληρωμένη διαχείριση, όπου διασφαλίζει την μικρότερη χρήση χημικών, πιο καλύτερες μεθόδους και για τον παραγωγό που ασκεί την δραστηριότητα και για το προϊόν που προκύπτει τελικά. Το βιολογικό προϊόν το σίγουρο είναι ότι πρέπει να υπάρχει, όμως για να μπορέσουμε να το εξασφαλίσουμε θα πρέπει να το στηρίξουμε. Το να λέμε να κάνουμε όλη βιολογική γεωργία δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει να στηριχτεί. Ακριβώς. Γιατί πρέπει να περάσουν πολλά δύσκολα μονοπάτια η παραγωγή ώστε να φτάσουν να έχουν και τις ανάλογες αποδοχές και να είναι βιώσιμη. Βέβαια, κύριε Κλάδη, θέλω να ρωτήσω εγώ το εξής τώρα, ότι επειδή είπατε προηγουμένως ότι είναι φιλοσοφία η βιολογική καλλιέργεια, για κάποιον λοιπόν ο οποίος δεν την ακολουθούσε μέχρι τώρα και θα έχει να κάνει στροφή τώρα, τι πρέπει να κάνει προκειμένου το χωράφι του να είναι κατάγελο για μια τέτοια καλλιέργεια, και κατά δεύτερο λόγο, αν το χωράφι του γειτνιάζει με άλλους παραγωγούς οι οποίοι χρησιμοποιούν διάφορα φυτοφάρμακα, είτε ραντίζοντας είτε ποτίζοντας, κατά πόσο θα διασφαλίσει ότι και τα δικά του δεν θα επηρεαστούν? Υπάρχει διαδικασία για αυτό, όπως είπαμε, που διέπεται από την Ευρωπαϊκή και την Εθνική Νομοθεσία. Ξεχάσαμε να πούμε πριν ότι πλην το 59 που ήταν μέσα στο πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας στη Ζάκυνθο, δεν είναι 59. Είναι πολύ περισσότεροι οι οποίοι από φιλοσοφία κάνουν βιολογική γεωργία και δεν έχουν μπει στο πρόγραμμα. Όσον αφορά τώρα τη διαδικασία ένταξης, υπάρχει διαδικασία τριετούς ένταξης μεταβατικού σταδίου. Ο παραγωγός απευθύνεται σε οργανισμούς που πιστοποιούν τη βιολογική καλλιέργεια, κάνουν μία σύμβαση μεταξύ τους, ώστε να παρακολουθείτε και να δίδονται και οι κατάλληλες συμβουλές και κατευθύνσεις. Περνάει μία τριετία μεταβατικού σταδίου, όπου εκεί η νομοθεσία προβλέπει ότι και το συγκεκριμένο προϊόν της τριετίας θα είναι προϊόν μεταβατικού σταδίου, δηλαδή λίγο ανώτερο από τη συμβατική. Όχι όμως και βιολογικής καλλιέργειας. Μετά την τριετία λοιπόν, το προϊόν πιστοποιείται, εφόσον περνάει από τους ελέγχους που απαιτούνται και προβλέπονται,
πιστοποιείται ως βιολογικό και μπορεί να πωλείται ως βιολογικό. Από εκεί και πέρα είναι σε τι τιμές πωλείται το προϊόν. Στη Ζάκυνθο η βιολογική καλλιέργεια, η δίαιτα που η πλειοψηφία είναι ελιά και πολύ λιγότερα σε ινάμπελα, δεν απολαμβάνει τις τιμές που θα έπρεπε. Γι' αυτό και βλέπουμε παραγωγούς όπου παρουσιάζουν μια δυσφορία ή και δείχνουν την πρόθεση να εγκαταλείψουν την καλλιέργεια. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να μπορέσουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας, όχι μόνο να αποτρέψουμε την αποχώρηση των παραγωγών, αλλά να προτρέψουμε και άλλους να εφαρμόσουν τη βιολογική γεωργία πέραν των χρηματοδοτικών εργαλείων. Για να πάσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό να δούμε τι δηλώνουν οι ίδιοι πολίτες σχετικά με την επιλογή ή μη των βιολογικών προϊόντων. Κυρίως για λόγους υγιεινής διατροφής, οι καταναλωτές στρέφονται προς τα βιολογικά προϊόντα και τα επιλέγουν για να προστατευτούν. Μάλιστα, όσοι τα καταναλώνουν μένουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Σίγουρα τα βιολογικά προϊόντα είναι τα καλύτερα. Ο κύριος λόγος είναι δεν έχουν φάρμακα. Και για τα παιδιά μας. Πιστεύω ότι τα βιολογικά προϊόντα τα προτιμούν πολύ περισσότερο από ό,τι πιο παλιά. Είναι ο κόσμος έτσι πιο ενημερωμένος πάνω σε αυτό το είδος. Έχουν καλή επίδραση στον οργανισμό, κάνουν καλό στο νοσοποιητικό. Η τιμή τους είναι ιδιαίτερα υψηλή και δεν έχει μεταβληθεί ανά τα χρόνια, αλλά αυτό το γεγονός δεν εμπόδισε όσους τα προτιμούν και τα αγοράζουν συστηματικά. Μπορεί η τιμή τους να είναι λίγο πιο τσοκτερή από την κανονική, αλλά πρέπει να τα προτιμάμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε πιο υγιεινό, φυσικά και είναι ωφέλιμο και θα μπορούσαμε να τα προτιμήσουμε από κάποια άλλη. Δεν μπορείς να ξέρεις, ας πούμε, ότι πας λαϊκή να πάρεις ένα φρούτο το οποίο έχει ραντίσει το προηγούμενο βράδυ ο παραγωγός. Πρέπει να υπάρχει και έλεγχος όμως, έτσι να είμαστε 100% σίγουροι. Κοιτάξτε να δείτε, τα αγοράζει περισσότερο, αλλά νομίζω είναι και το οικονομικό που τώρα νομίζω ότι έχει μειωθεί αρκετά. Αν είχε όμως τη δυνατότητα θα τα χρησιμοποιούσε πολύ περισσότερο. Τα βιολογικά προϊόντα την τελευταία δεκαετία παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση στην κατανάλωση και αναμένεται τα επόμενα χρόνια να κερδίσουν έδαφος αφού η προτίμηση για αυτά μεγαλώνει συνεχώς. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι και τις απόψεις των πολιτών στο θέμα της επιλογής ή μη των βιολογικών προϊόντων. Πηγαίνοντας λοιπόν προς την ολοκλήρωση της εκπομπής, κυρία Βλαχούτσικου, είναι λοιπόν μια πολύ σημαντική μερίδα η οποία γίνεται, στην οποία θα αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο όλα όσα μέχρι τώρα στα πλαίσια της εκπομπής αναφερθήκαμε. Γιατί λοιπόν για ένα πολίτη είναι σημαντικό να έρθει, να την παρακολουθήσει και γιατί όχι να αποτελέσει αφορμή, να κάνει τη στροφή, να πει ότι η βιολογική καλλιέργεια δεν είναι ουτοπία πλέον, αλλά είναι μια σύγχρονη αναγκαιότητα, στην εκδήλωση την οποία θα κάνετε. Είναι σημαντική αυτή η εκδήλωση, γιατί πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία, ζακυνθινοί και όχι μόνο καλλιεργητές, να ξανά κοιτάξουν μέσα στον εαυτό τους, να ξαναδούν ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχουμε και σαν Ελλάδα, ξεκινώντας από μια μικρή συνάντηση, γιατί όχι να τελειώσει με ένα memorandum που θα μπορέσει να συμβάλλει μια γνώμη συγκεκριμένη για τη διαμόρφωση της καινούριας αγροτικής πολιτικής. Εγώ επιμένω, σε αυτή την καινούρια αγροτική ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να μπει δυναμικά μέσα η Ελλάδα, που θα στηρίξει το παραδοσιακό της σχήμα, του παραδοσιακού χωρικού, και να φύγουμε από τη λογική της σοδειάς και της μεγαλύτερης σοδειάς και από εκεί βγάζουμε τα λεφτά μας και να πάμε στη λογική το ότι ο αγρότης είναι αυτός που πραγματικά συμβάλλει στη διατήρηση του πλανήτη Γη, του κλίματος και της διάβρωσης του εδάφους να μειωθεί και να πάμε προς τα εκεί. Να φύγουμε λοιπόν προς να παράγουμε σαν Ευρώπη προϊόντα τα οποία τα χώνουμε σε χωματερές, γιατί δεν τα τρώει και δεν τα αγοράζει κανένας, και να πάμε στο πώς θα ξαναποκτήσουμε πολυμορφία των προϊόντων μας, γεύση, ποιότητα και θρεπτική και γευστική, αλλά και την παραδοσιακή μας τρόπο ζωής να διατηρήσουμε τα χωριά μας ζωντανά, τους χωρικούς μας ζωντανούς, γιατί αυτό μας βοηθάει και στο άλλο μας προϊόν που έχουμε σαν χώρα, το τουριστικό, να το διαμορφοποιήσουμε και να έχουμε σαν χώρα να προσφέρουμε κάτι που δεν προσφέρεται πουθενά άλλου. Και βέβαια ούτως ή άλλως και οι νησιωτικές περιοχές
δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να οδηγηθούν και να εφαρμόσουν αυτή τη μονοκαλλιέργεια την οποία μας περιγράψατε προηγουμένως. Ακριβώς. Και ο κύριος Κλάδης είπε πάρα πολύ, κάτι πάρα πολύ σοβαρό για μένα. Το πώς οι τοπικές διευθύνσεις χάνουν το ρόλο τους. Αυτό δεν γίνεται σε μια Ελλάδα. Αυτό πάλι πηγαίνει τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά του να έχουμε λίγους αγρότες που κάνουν μόνο καλλιέργειες σε τεράστιες εκτάσεις και που δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, όπου κάθε χωριό, κάθε νησί έχει άλλα μικροκλίματα, άλλες προδιαγραφές. Αυτό μόνο οι τοπικές διευθύνσεις μπορούν να τα προωθήσουν, να τα υποστηρίξουν και να είναι δίπλα στον αγρότη και να τον προχωρήσουν. Είναι το γενικό πρόβλημα ότι το κάνουμε όλα ένα, τα ισοπεδώνουμε, όταν η Ευρώπη δεν ισοπεδώνεται. Είναι τελείως διαφορετική. Γιατί λοιπόν επιτέλους να μην έχουμε την τόλμη μέσα στην αγροτική πολιτική να τα ενώσουμε όλα αυτά, να ενώσουμε τον τρόπο ζωής μας, την πολυμορφία μας, να τη στηρίξουμε και να την προωθήσουμε αντί να την ισοπεδώνουμε και να γίνουμε όλοι υπάλληλοι μεγάλων εταιριών, είτε είναι αυτές φαρμακευτικές που προωθούν τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα, είτε είναι αυτές οτιδήποτε. Αυτό βέβαια προϋποθέτει βέβαια να. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας, με λίγα λόγια, είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Βέβαια, δεν μπορούμε όλοι να καλλιεργούμε τα πάντα. Αυτό έχει μια δυσκολία. Σε τοπικό επίπεδο, βέβαια, στη Ζάκυνθο, έχουμε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα που έχουν να κάνουν και με ιδιαιτερότητα περιοχής. Με αφορμή αυτό που είπε η κυρία Βλαχούτσικο, το λέω. Το νεροκρέμινο Ζακύνθο. Το οποίο έχει να κάνει με την κοινότητα της Κυψέλης. Μόνο εκεί βγαίνει το νεροκρέμιδο της Ζακύνθου και μόνο εκεί αναγνωρίζεται ως νεροκρέμιδο. Προϊόντα σαν το νεροκρέμιδο, μεγαλύτερης βέβαια αξίας και εκτάσεων, είναι η σταφίδα. Είπαμε είναι το λάδι. Αν πάμε και στα ζωικά, έχουμε το ζακυνθινό πρόβατο. Έχουμε διάφορα είδη τυριών. Όλα αυτά λοιπόν, για να μπορέσουμε να πούμε ότι ένας παραγωγός θα τα κάνει όλα από λίγο, για να έχουμε τη βιοποικιλότητα και την μεικτή δράση και με τη λειτουργία μιας φάρμας, θα πρέπει λοιπόν να τα αναδείξουμε, να τα ταυτοποιήσουμε πρώτα, να τα υποστηρίξουμε, ώστε να ζητήσουμε μετά από τους παραγωγούς να μπουν σε αυτή την κατεύθυνση και να τους δείξουμε και την κατεύθυνση αλλά και το όφελος που θα έχουν από αυτό. Κύριε Κλάδη, μιλάτε πολιτική για τα προϊόντα της Ζακύνθου. Και η Κεφαλονιά έχει προϊόντα και η Κέρκυρα απέναντι η Πελοπόννησο. Αυτή είναι η ομορφιά της Ελλάδας. Αυτό χρειάζεται επιτέλους να προωθηθεί μέσα από μια αγροτική πολιτική. Και όχι η ισοπαίδωση. Γιατί αυτή τη στιγμή ισοπεδώνουμε. Από εκεί που είχαμε 32 διαφορετικά είδη σταριού, έχουμε τώρα ένα. Θέλει ενεργοποίηση ο ίδιος ο παραγωγός, ο αγρότης. Χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καθοδηγούμενη κατάσταση που ακολουθούμε το βηματισμό αυτών που θα δώσει κάποια κέντρα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση της γης και της καλλιέργειας και της εξουσίας και όλα αυτά που θα το έλεγα έτσι γενικότερα. Για να υπάρχουν τέτοιες κινήσεις που να εμείς οι ίδιοι οι παραγωγοί, οι αγρότες, να μπορούμε να παίρνουμε στην ουσία μια κατεύθυνση αγροτικής πολιτικής, Γιάννη, αν το λέω καλά, που θα έπρεπε μαζί με τους αγρότες η κάθε τοπική κοινωνία μέσα από τη Διεύθυνση Γεωργίας και να πηγαίνουμε μετά προς το Υπουργείο Γεωργίας που καταθέτει σε πανελλαδικό επίπεδο. Η αγροτική πολιτική είναι κάτι που θέλει ένα σχεδιασμό και μια μακροχρόνια διαδικασία εφαρμογής. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη αυτό, γιατί πρέπει να δούμε προς τα που θέλουμε να πάμε. Θέλουμε να πάμε σε μεγάλες εκτάσεις καλλιέργειας, όπως είπε η κυρία Άντα πριν, δηλαδή. Που θα καλύπτονται από μεγάλες εταιρείες. Θέλουμε να αφήσουμε τη διαδικασία αυτή να παραμείνει όπως είναι σε μικρούς παραγωγούς που να μπορούν να διατηρήσουν αυτή τη γη στα χέρια τους και να έχουν ένα εισόδημα από αυτή την ιστορία. Η βιολογική καλλιέργεια και γενικότερα η αγροτική πολιτική συμβαδίζουν, είναι μαζί και ένα, σίγουρα. Το να έχουμε βιολογική καλλιέργεια είναι καλό για εμάς τους ίδιους, το να βάζουμε μέσα μας το βιολογικό κομμάτι της τροφής μας. Και από τη στιγμή που μιλάμε για τροφή. Γιατί η βιολογική καλλιέργεια σημαίνει και τροφή παράλληλα. Δεν είναι μόνο ότι είναι ένα χόμπι που να η ώρα μας ρίχνουμε χημικά ή ρίχνουμε χημικά στη γη. Είναι τροφή. Άρα, όταν μιλάμε για τροφή, μιλάμε φάρμακο, τροφή, τροφή, φάρμακο, έλεγε ο Ιπποκράτης. Άρα, αυτό που θέλουμε να δώσουμε στο σώμα μας και στην υγεία μας πρέπει να είναι όσο γίνεται το καλύτερο. Για να δώσουμε το καλύτερο,
Αυτό επηρεάζει τα πάντα. Θα δούμε ότι δεν κάνουμε μόνο καλό στο σώμα μας με το να τρώμε βιολογικά τρόφιμα. Είναι το θέμα της γης. Επηρεάζονται οι υδροφόρες ορίζοντας. Επηρεάζονται τα πουλιά, επηρεάζονται τα έντομα, επηρεάζεται όλο το σύστημα. Είναι ένα δομημένο σύστημα που βιώνουμε και εμείς μέσα σε αυτό και δεν πρέπει να είμαστε σίγουρα από τη μία μεριά κατακτητές, να πάρουμε τα πάντα πάνω μας και να μην μας νοιάζει η φύση. Μας νοιάζει και η φύση γιατί λειτουργούμε μέσα στη φύση και η φύση μας ταΐζει. Γιατί δεν είναι μόνο ότι μας νοιάζει, είναι και τελικά αποδεικνύεται και οικονομικά λάθος και οικονομικά μας πάει μπροστά. Γιατί είπαμε, βάζουμε τρεις θερμίδες και παίρνουμε μία. Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Και μακροχρόνια ο αγρότης όλο και χρεώνεται. Και χρεώνεται. Παρόλο που επιδοτείται. Γιατί η επιδότηση έχει στοχεύσει στην εντατική καλλιέργεια. Η επιδότευση λοιπόν πρέπει να φύγει από την εντατική καλλιέργεια και να επιδοτήσει τη ζωή του χωρικού, ο οποίος κομποστοποιεί, χουμοποιεί, όπως το λένε. Και οπότε γενικότερα μπορούμε να δούμε πράγματα που, αλλά αυτά σίγουρα χρειάζονται οι τέτοιες συναντήσεις όπως θα γίνει τώρα στο Αριστείον. Είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση για να υπάρχουν τέτοιες ανταλλαγές απόψεων, καταστάσεις και όλα αυτά που μετά μπορούμε βέβαια σε σημείο τέτοιο μαζί και με τους κρατικούς φορείς που συμβαίνει να είναι και σήμερα και ο Γιάννης ο Κλάδης μαζί μας, okay, να μπορέσει να στηθεί μια κατάσταση, α, όλα αυτά τα στοιχεία, πληροφορίες να περνάνε από τις μικρές τοπικές κοινωνίες και από τους φορείς να πηγαίνουν προς τα πάνω, προς τα κέντρα εξουσίας και της πολιτικής που θα εφαρμοστούν από εδώ και πέρα. Αυτή είναι ευχή μου. Να είναι το αποτέλεσμα αυτή τη συνάντηση. Και ελπίζω βέβαια και να το θέσουμε και πάλι και να μας έχει και υποστήριξη από τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Πιστοποιημένου Φορέα Βιολογικών Προϊόντων, ότι εμείς στη Ζάκυνθο θέλουμε να τη δούμε στο μέλλον πραγματικά να είναι ένα βιολογικό νησί. Και το στηρίζουμε από την αρχή, γιατί βιολογικό νησί σημαίνει κέρδος στην υγεία μας. Κέρδος στην τσέπη μας, γιατί αυτό θα προσελκύσει τουρισμό, τον ανώτερο τουρισμό και τον ανώτερο επισκέπτη που ψάχνει για κάτι ποιοτικό, θα αναζητήσει, θα βρει προϊόντα, τα καλύτερα προϊόντα στον πλανήτη και θα πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Οπότε μακροπρόθεσμα πρέπει να το δουλέψουμε όλοι αυτό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει, ενώ δεν ξέρω με τη διαδικασία ότι δεν θα γίνει σε μία μέρα, γι' αυτό θέλουμε πολιτική, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Θέλουν πολιτική που θα δουλέψουν οι φορείς. Σήμερα ο Γιάννης ο Κλάδης εδώ θα είναι και στη συνάντηση. Είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται μέσα σε όλα αυτά και αυτός και εμείς και ο καθένας από τη δική του θέση τέλος πάντων, ο Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών, ο Παύλος Στοδιδικόπουλος, που είναι χρόνια ο άνθρωπος που ασχολείται με αυτό, έχει δώσει ψυχή και σώμα. Χαρίκλα Μινό, το Κλαδιανό. Είναι τόσοι άνθρωποι που έχω συναντήσει μέσα σε όλα αυτά, που ο καθένας δουλεύει από τη θέση του. Στη συνάντηση τώρα, άντα θα γίνουν και γραφές νέων μελών. Είναι πολύ σημαντικό. Βιοκαλλιεργητών. Δηλαδή, όποιος θέλει να γραφτεί στο Σύλλογο Βιοκαλλιεργητών Ζακύνθου, μπορεί να έρθει στη συνάντηση και να κάνει εγγραφή. Ας το πούμε και αυτό σήμερα που είναι λοιπόν ευκαιρία. Είναι από τους πρώτους στην Ελλάδα που δημιουργήθηκαν. Τα συνοψίζουμε λοιπόν όλα αυτά. Οι άνθρωποι και αυτοί γράψαν ιστορία. Τα συνοψίζουμε λοιπόν όλα αυτά και ευελπιστούμε κι εμείς και η συγκεκριμένη η σημερινή εκπομπή να αποτελέσει έτσι ένα λιθαράκι σε μια επανεκκίνηση, θα λέγαμε, με θετικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.